Καλώς ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ δημοφιλές θέμα όσον αφορά στις αισθητικές και διορθωτικές επεμβάσεις. Τη ρινοπλαστική. Με τη βοήθεια τη οτορινολαρικολόγου Ειρήνη Μάντζαρη, θα μάθουμε γιατί θεωρείται μία από τι πιο δύσκολε επεμβάσει τη πλαστική χειρουργική παγκοσμίω, από τι εξαρτάται η επιτυχία τη και ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσουμε τη μύτη που μα πάει αλλά και εξυπηρετεί τι ανάγκε μα. Γεια σα, κυρία Μάντζαρη. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Γεια σα, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η ρινοπλαστική είναι η πρώτη σε ζήτηση επέμβαση πλαστική χειρουργική παγκοσμίω, είναι έτσι. Έτσι είναι, νέα, Για το πρόσωπο είναι το νούμερο ένα. Πώς είναι το εξηγείτε. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό. Είναι διπλός ο λογος mm -hmm. Η μύτη έχει διπλό διπλό ρόλο στη ζωή μας, η αναπνοή και είναι και το κέντρο του προσώπου, άρα καθορίζει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μας, την αρμονία του προσώπου μας. Mm -hmm. Άρα λοιπόν μια επέμβαση που παντρεύει και τα δύο, δηλαδή την καλή αναπνοή με μια αρμονία και μια καλύτερη αισθητική στο πρόσωπό μας που και το σώμα έχει σημασία στο πώς είναι η εξωτερική μας εμφάνιση αλλά πόσο μάλλον το πρόσωπο, το καταλαβαίνετε. Ε, βέβαια. Ε, είναι λογικό λοιπόν αυτή να κερδίζει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ανθρώπων, γι' αυτούς δύο λόγου. Είναι όμως και μία από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις. Πού έγκυται η δυσκολία στο ότι πέρα από το αισθητικό κομμάτι έχουμε να κάνουμε και με την φροντίδα της αναπνευστικής διόδου, είναι κατασκευαστική λόγη. Πρώτα απ' όλα να διευκνήσουμε το εξής. Δύσκολη επέμβαση εννοούμε τεχνικά για τον χειρουργό δηλαδή ότι είναι μια επέμβαση που θέλει μια καλύτερη εξειδίκευση να, να, να έχει Α, είναι δηλαδή, όχι, αυτό. Για ασθενή, όχι για τον ασθενή έτσι, okay. αυτό να το εξηγήσουμε ναι, ναι, ναι. για τον ασθενή ίσα ίσα που είναι από τα χειρουργεία που η αποθεραπεία είναι πολύ φιλική, πολύ πιο εύκολη σε σχέση με άλλε επεμβάσει. Σε πόσο σχέση καιρό, με την πλειοψηφία. Δεν είναι μόνο οι μέρε, είναι και ο τρόπο. Δεν είναι χειρουργείο που πονάει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Δεν πονάει. Καθόλου. Δεν έχει καθόλου πόνο ο ασθενή. Έχει μόνο μπούκομα τι πρώτε ημέρε μετά το χειρουργείο του. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να το έχει στι περισσότερε επεμβάσει. Στι περισσότερε επεμβάσει έχει πόνο. Και αυτό είναι που φοβούνται οι άνθρωποι. Ε, Τώρα, αυτό που λέμε για τη δυσκολία εννοούμε τεχνικά. Γιατί είναι η Χειρουργική επέμβαση του χιλιοστού Με αυτήν την έννοια Άρα Α. λοιπόν είναι μια μικρή περιοχή Στην οποία όμως πρέπει να κάνεις Στις περισσότερες περιπτώσεις Ολική ανακατασκευή Και είναι πάρα πολύ της λεπτομέρειας Αυτό είναι το ένα τεχνικό Οπότε κομμάτι Οπότε θέλει εξειδίκευση ο χειρουργός Ακριβώς. Πρέπει να είναι τέλειος Ακριβώς θέλει εξειδίκευση Μάλιστα. Αυτό είναι το σημείο κλειδί και το δεύτερο είναι ότι σε περιστατικά τα οποία έχουν και άλλα θέματα λειτουργικά πρέπει ο χειρουργός να έχει την εμπειρία και πάλι την εξειδίκευση και πάλι την εμπειρία να καταλάβει που ακριβώς πρέπει να σταματήσει η θυσία, να μην θυσίας δηλαδή την αναπνοή για το αισθητικό, ε, να πρέπει να λειτουργήσουν και τα δύο και να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην καλύτερη ισορροπία. Αυτό. Mm -hmm. Mm -hmm. Αυτό είναι. Ε, να πετύχουμε. Θα επιστρέψω σε αυτό που εσεί είπατε mm -hmm. για την αποθεραπεία. Mm -hmm. ε, οπότε, αν μπορούσατε να μα πείτε, να το πιάσουμε από πιο νωρί: Ότι Ωραία. πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση, ε, την άρκωση απαιτεί και τη διάρκεια τη αποθεραπεία, τον τρόπο τη επεθεραπεία, mm -hmm. ε, πότε δηλαδή ο ασθενή μπορεί πια να επιστρέψει στι καθημερινέ του δραστηριότητε. Θα το ναι, πάρουμε ναι. από την αρχή, όπω λέτε. Πρώτα απ' όλα, ο ασθενή μπορεί να χρειαστεί ή να μην χρειαστεί κάποια προετοιμασία. Ανάλογα με το υπόλοιπο ιστορικό του. Μπορεί να είναι ένα άνθρωπο με ελεύθερο ιστορικό, να μην παίρνει κανένα φάρμακο πιο πριν. Mm -hmm. Μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή συστηματικά, και αυτό πρέπει να το λάβουμε στα υπόψη ανάλογα με το τι είδου είναι αυτή okay. η φαρμακευτική αγωγή. Mm -hmm. Αν θέλει κάποια διακοπή, αν θέλει κάποια μετατροπή, αν θέλει κάτι άλλο τέλο πάντων. Άρα, το ιστορικό είναι το νούμερο ένα από το οποίο ξεκινά. Έτσι, δεύτερον, αυτά τα χειρουργεία γίνονται υπογενική αναισθησία. Έτσι ο ασθενή έχει εξασφαλισμένο τον αεραγωγό του, δεν πονάει, δεν καταλαβαίνει κάτι και πάρα πολύ ήρεμο μόλι τελειώσουμε στα επόμενα λεπτά ξυπνάει. Εκείνη την ημέρα είτε φεύγει μετά από λίγε ώρε ή, εάν επιθυμεί, μπορεί να μείνει Ανάλογο το απαιτούν οι συνθήκε, μπορεί να μείνει στην κλινική να κάνει μια διανεκτέρευση. Άρα, ούτε η διανεκτέρευση είναι σταθερή. Ανάλογα το περιστατικό και το πώ αισθάνεται το ίδιο καλύτερα. Τι περισσότερε φορές δεν χρειάζεται όμω. Οι περισσότεροι ασθενεί φεύγουν το ίδιο απόγευμα, okay. mm -hmm. η αλήθεια mm -hmm. είναι. Ε, καταλαβαίνετε, αυτό πάλι είναι θέμα ιδιοσυγκρασία και ο καθένα προσπαθεί να το κάνει. Κάποιο μπορεί να είναι πιο φοβισμένο. Θέλει ακριβώς, να έχει τη φροντίδα του νοσοκομείου ακριβώς, και του γιατρού του. Πολύ έτσι. ωραία. Πάει σπίτι του λοιπόν να πάμε στην, Πάει στο στην, σπίτι στην του κανονική λοιπόν. συνθήκη. Άρα πούμε. λοιπόν στο σπίτι, όπω είπαμε και πριν, δεν θα τον απασχολήσει ο πόνο αυτό το χειρουργείο, γιατί η μύτη είναι ένα ακίνητο όργανο και δεν πονάει. Θα τον απασχολήσει το μπούκομα για τις πρώτε ημέρε, σαν ένα βαρύ κρυολόγημα το οποίο. Κάνοντα την αποθεραπεία που θα πει ο χειρουργό του, με κάποιε πλήσει, με κάποιε ταγώνε, με κάποια, ε, ε, κάποια περιποίηση που βοηθάει στην αποθεραπεία τη περιοχή, ώστε να μην δημιουργούνται κρούστε ε, μέσα στη χειρουργική περιοχή, τότε ο ασθενής κάθε μέρα που περνάει αισθάνεται καλύτερα. Εμεί αυτό που συστήνουμε, γιατί και αυτό με το πόσε ημέρε θα μείνει στο σπίτι, εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει και κάθε άνθρωπο. Δηλαδή. Θεωρητικά, ένα άνθρωπο που δεν θέλει να απέχει πολύ από την εργασία του, μέσα στι πρώτε ημέρε και πριν την εβδομάδα λίγο μπορεί να επιστρέψει. Mm -hmm. Σε 5 με 7 μέρε μπορεί να επιστρέψει. Ναι, yeah, αλλά πώ είναι η θα, θα έχει τον άρθρο του συνήθω. Αυτό. Συνήθως. αυτό. Έτσι. Εάν πόσο, πόσο καιρό θα τον έχει τον άρθρο Αυτό εξαρτάται από το περιστατικό. Περίπου, δώστε μα. Μπορεί να ένα είναι ώρο. 8 με 10-12 μέρε, ανάλογα με τι ανάγκε που έχει πριν. Τι διορθώνει, πώ είναι η ιστή. Πόσο θέλει να προστατεύει την περιοχή και πόσο χρόνο πιστεύει ότι θέλει για να αρχίσει αυτό λιγάκι να μορφοποιείται. Mm -hmm. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενεί οι οποίοι δεν θέλουν να απουσιάσουν την εργασία του πολλέ ημέρε. Και πάνε με τον Άρθηκα. Και πάνε με τον Άρθηκα. Είναι απόλυτα λειτουργική. Δεν υπάρχει κανένα Όχι, θέμα. Όχι, και αυτό είναι θέμα. Πω αισθάνε το ίδιο. Καταλάβατε. Mm -hmm. Είναι πολύ προσωπικό ζήτημα. Πολύ αλλά είναι πολύ λειτουργική. Να σα πω. Και έρχεται ε, μετά στο ιατρείο σα, μετά mm -hmm. από 10-12 ημέρε μετά την επέμβαση και του βγάζετε τον Άρθηκα. Ναι. Mm -hmm. ε, και είναι το, το τελειωτικό αποτέλεσμα Είναι το σχήμα που έχει μύτη Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια φρεσκοχειρουργημένη περιοχή Οπότε Άρα έχει, να ένα έχει ένα διάχυτο πρέξιμο. είδημα mm -hmm. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών Αυτό το είδημα δεν είναι τόσο έντονο Ώστε να είναι αντιληπτό από τον εξωτερικό παρατηρητή Δηλαδή ξέρουμε κι εγώ κι ο ασθενής Ότι... Η μύτη θα είναι συνεχώς πιο ωραία και πιο ναι, λεπτεπίλεπτη, ναι, ναι. όμως δεν είναι αναγνωρίσιμο από τον εξωτερικό παρατηρητή, άρα πάλι επιστρέφει στην καθημερινότητά του χωρίς κανείς να μπορεί να το καταλάβει. Το τελικό αποτέλεσμα πότε το έχω. Και αυτό εξαρτάται πάλι από το τι ανάγκη έχει το περιστατικό και πού έχουμε παρέμβει εμεί. Ένα μέσο ώρε είναι γύρω στο εξάμηνο. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο. Όσο πιο πολλού χειρισμού κάνει σε μια περιοχή, τόσο πιο πολύ χρόνο θέλει Τι να εννοείτε. πάρει την οριστική. Υπάρχουν, υπάρχουν περιστατικά στα οποία μπορεί να παρέμβει κυρίω στη ράχη τη μύτη. Εκεί τελειώνει πιο γρήγορα η αποθεραπεία. Στην καμπουρίτσα, α πούμε. Ακριβώ. Περιστατικά στα οποία, και αυτό είναι το πιο σύνηθε παρεμβαίνει σε όλη τη μύτη και περιστατικά στα οποία μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πάρα πολλά μοσχεύματα γιατί μπορεί να προέρχονται από κάποιο προηγούμενο χειρουργείο, από κάποιο τραυματισμό ή να είναι πάρα πολύ λοξή η μύτη πριν. Άρα όσο περισσότερους χειρισμούς χρειαστεί να κάνουμε εμείς, Τόσο και η φύση θέλει σιγά σιγά το χρόνο της για να τα φέρει αυτά σε μια ισορροπία. Είναι σε ένα τριπλό καθ... πράγμα το να σας ζητήσει ένας ασθενής για παράδειγμα να επέμβετε στη ράχη της μύτης, την καμπουρίτσα, mm -hmm. να μειώσετε το μήκος της μύτης mm -hmm. και να μειώσετε και τα, τα ρουθούνια, να, να έρθουν πιο κοντά Είναι πούμε. Διαφορετική είναι διαφορετική Άρα έχετε κάνει τρεις διαφορετικούς χειρισμούς. Α, είναι ε, βέβαια. Ε, okay. Ε, ε, ναι. Άρα, παρεμβαίνει σε άλλε περιοχέ, κάνει περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι χειρισμοί που μπορεί να γίνουν και τώρα δεν μου έρχονται. Ναι, υπάρχουν περιστατικά που μπορεί να είναι από κάποιο ατύχημα, είτε πρόσφατο είτε παλαιότερο. Καλά, και αυτό εκεί είναι Και πιο... να πρέπει να, γίνουν, να χρησιμοποιήσουμε και πάρα πολλά μοσχεύματα για να γίνει μια αναδόμηση, μια στήριξη. Σωστά. Έτσι. Ο, σε επίπεδο αισθητική μόνο. Αυτό αισθητικό είναι, δεν είναι μόνο λειτουργικό. Ναι, ναι. Εννοώ ότι να μην έρθει από ένα τραυματισμό ή από ένα τύχημα Μπορεί μια μύτη μπορεί... να είναι αυτό. πάρα πολύ. Μπορεί να μην ξέρει εσύ ότι προέρχεσαι από τραυματισμό, αλλά μια πάρα πολύ λοξή μύτη σίγουρα κάποια στιγμή χτυπήθηκε. Α, στο παρελθόν και δεν το έχει καταλάβει. Ακριβώ. Μάλιστα. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του ιδανικού σχήματο και μεγέθου τη μύτη. Η, η χειρουργική αυτή πράξη καταλαβαίνετε ότι έχει και το κομμάτι της, της τέχνης μέσα έτσι Άρα λοιπόν επί της ουσίας τι θα πρέπει να γίνει ένα πάντρεμα της αισθητικής Να καταλάβει ο ασθενής να του δώσει να καταλάβει ποια είναι η δική σου αισθητική Σαν χειρουργό και να καταλάβει ότι του κάνει αυτό, του, του ταιριάζει, δηλαδή παντρεύονται οι δύο αισθητικέ μεταξύ του. Άρα αυτό το συζητάμε, βλέπουμε περιστατικά άλλων ασθενών για να καταλάβει στην πραγματικότητα πώ είναι. Γιατί έχει να κάνει με την αισθητική του χειρουργού, έχει να κάνει με το τι ταιριάζει τον καθένα, όχι. Όχι, όχι, γιατί ο, ο χειρουργό κάνει το χειρουργείο. Βεβαίω. Άρα λοιπόν είναι δεν σαν ναι. να μου πείτε ότι θέλω έναν πίνακα να μου φτιάξει mm -hmm, για το mm -hmm. σπίτι μου. Μπορεί να μου πείτε ότι θέλω ένα πρόσωπο. Το πώ θα είναι ακριβώ ο πίνακα ah, δεν έχει να κάνει με τον Α, μάλιστα. Έτσι, Εκεί όμω το οποίο, γι' αυτό λοιπόν τα συζητάμε, δείχνουμε κάποια πράγματα πάνω στο πρόσωπο του ασθενή, γι' αυτό γίνεται η μελέτη του προσώπου. Mm -hmm. Πάρα πολύ μα βοηθάει και η τεχνολογία των ασθενών. Βέβαια, σε αυτό. το βάζετε σε κομπιούτερ ακριβώς, και βλέπω το αποτέλεσμα πώ θα είναι αυτό. Είναι καταπληκτικό. Και έτσι έχει δύο πράγματα που δίνουν ασφάλεια στον ασθενή. Το πώ είναι σαν σχήμα, mm -hmm. σαν μέγεθο που το βλέπετε με τον υπολογιστή. Και το άλλο που του δίνει ασφάλεια είναι ότι ξέρω περίπου πώ θέλω το μέγεθο μου, άρα βοηθά το γιατρό σε για αυτό και καταλαβαίνω από τα περιστατικά που έχει χειρουργήσει ήδη ο γιατρό το πώ είναι αυτό στην πραγματικότητα. Και μπορεί πραγματικά άρα το αποτέλεσμα να είναι σαν αυτό που θα μου δείξετε στο κομπιούτερ. Να σα πω συνήθω είναι καλύτερο. Ακαταπληκτικό αυτό. Γιατί δεν είναι επεξεργασία ενό υπολογιστή. Mm -hmm. Το χειρουργικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Όλοι οι ασθενεί το λένε αυτό. Να σα πω, έρχονται σε εσά ασθενεί με φωτογραφίε διασύμων και σα λένε ότι θέλω να γίνει έτσι η μύτη μου. Ε, και αν ναι, πώ μπορείτε να αποτρέψετε κάποιον από την επιλογή τη τάδε μύτη και να του πείτε ότι δεν σου ταιριάζει αυτό. Τα χαρακτηριστικά σου είναι τέτοια mm -hmm. που δεν σου ταιριάζει η μύτη τη Τζένιφερ Λόπε. Ναι. Κοιτάξτε. Παλαιότερα νομίζω συνέβαινε πιο συχνά αυτό. Δηλαδή το να έρχονται με φωτογραφίες διασύμων. Uh -huh. Νομίζω τώρα πια που βοηθάει και η τεχνολογία με την προσωμείωση, όλο και λιγότερο το κάνουν, γιατί ξέρουν ότι θα το συζητήσει σε πάνω στο δικό του το πρόσωπο. Τώρα έρχονται με φωτογραφίες δικές τους από φίλτρα στο Instagram. Ισχύει ah, αυτό. Αλήθεια. Αυτό ισχύει. είναι πολύ πιο συχνό. Ε, άρα αυτό ναι μπορεί να συμβεί ακόμα αλλά όχι στη συχνότητα που μας συνέβαινε παλιά. Και τώρα και είτε μας φέρνουν φωτογραφίες διασύμων ναι. είτε όπως λέτε και εσείς όπως έχουν οι ίδιοι πειράξει λέει, τις δικές τους φωτογραφίες. Εάν είναι κάτι πρέπει να είσαι με τον ασθενή. Ειλικρινή στο αν πιστεύει ότι αυτό του ταιριάζει, Βεβαίως. γιατί εσένα είναι η δουλειά σου, άρα έχει άλλα κριτήρια αισθητική. Είναι μαθημένο αλλιώ το μάτι σου. Έτσι. Και το δεύτερο, κατά πόσο αυτό που ζητάει είναι ρεαλιστικό και εφικτό τεχνικά. Α, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Εάν έχει κανεί uh, μία μύτη η οποία είναι τεράστια, δεν μπορεί να του κάνει μία πολύ πολύ μικρή μυτούλα και τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί δεν θα αναπνέει αυτή η μύτη. Δεν θα Α, είναι μάλιστα. σωστό για τον ίδιο. Ναι. Αλλά και δεν ταιριάζει κιόλα γιατί ε, συνήθω η φύση κάνει τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να, να έχουν έτσι μια ισορροπία με τα uh -huh. υπόλοιπα. Uh -huh. Άρα, σπανίω ένα άνθρωπο με μία εξαιρετικά μεγάλη μύτη θα έχει ένα πολύ μικρό προσωπάκι, πολύ στενό, με πολύ. Πολύ μικρά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, ώστε να ταιριάζει μια πολύ, πολύ μικρή μύτη. Συνήθω αυτό θα φαινόταν λάθο, θα ήταν σαν να εξαφανίζεται στο πρόσωπό του. Mm -hmm. Άρα, εμεί η δικιά μα δουλειά είναι ότι την εμπειρία μα την uh, τη χρησιμοποιούμε και τη θέτουμε στην υπηρεσία του ανθρώπου που μας εμπιστεύεται και αυτό φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και να σας πω, σχεδόν πάντα θα πούν είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Τέλειο. Πολύ καλύτερο από αυτό mm -hmm. που είχα φανταστεί. Mm -hmm. Και γι' αυτό αφήνονται στα χέρια μα. Κυρία Μαντζαρή, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για ρινοπλαστική ή από ποια ηλικία έω ποια μπορεί κάποιο να κάνει ρινοπλαστική. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. Mm -hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν, στα κορίτσια αυτό είναι κοντά στο 16ο έτο ηλικία. σύμπλην μικρέ αποκλήσει ανάλογα και με το πότε θα αδιοθετήσουν, πότε θα mm -hmm. αναπτυχθούν τέλο πάντων, πότε θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του. Στα αγόρια είναι στα 17 με 18 έτη. Αργεί λίγο περισσότερο. Mm -hmm. Τώρα το. Μέχρι πότε έχει να κάνει και με τη γενική κλινική εικόνα του, του ασθενή Δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα πια δεν είναι όπως παλιά που έλεγε κανείς μετά τα 40-45 δεν μπορείς να κάνεις τίποτα Αυτό το χειρουργείο το κάνουν και πολύ μεγαλύτερες ηλικίες mm -hmm. Και στα 60 και στα 65 μπορεί να γίνει Απλώς η γενική κατάσταση θα πρέπει να το επιτρέπει Τώρα με, με αυτό ως αφορμή, άρα η ρενοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει και τη, τη γύρανση ας πούμε της μύτης όταν το δέρμα χαλαρώνει. Βοηθάει με κάποιους χειρισμούς που κάνουμε. Mm -hmm. Πάντα πρέπει να έχει κανείς στο νου του ότι άλλους χειρισμούς μπορεί να κάνει σε ένα παιδί 20 ετών και άλλος έναν άνθρωπο που είναι 60-65 ετών. Όμως η μύτη και με τους χειρισμούς που κάνουμε... Λειτουργεί σαν ένα φυσικό facelift, να το πούμε έτσι, γιατί γίνεται πιο κομψή και άρα δίνει χώρο και αναζωογονεί όλα τα χαρακτηριστικά. Ειδικά όσο μεγαλώνει ο ασθενή, βλέπουμε τον ασθενή να έρχεται σε μεγαλύτερη ηλικία, το πρόσωπο μετά μπορεί να, στην επόμενη φωτογραφία να νομίζει ότι είναι σαν να ήταν 10-15 χρόνια πίσω. Όσο πιο μικρό είναι σε ηλικία ο ασθενή, βλέπει ότι είναι αναζωογονημένο, αλλά ένα παιδί 20 χρονών, πόσο πιο μικρό να δείχνει. Πέραν του δέρματο, τη γύρανση δηλαδή mm -hmm. ε, του δέρματο, μεγαλώνοντα ένα άνθρωπο, αλλά αλλάζει και η ποιότητα των ιστών των υπολείπων. Θέλω να πω ότι η μύτη του μήπω αρχίσει να καμπουριάζει, πηγαίνει Προς τα κάτω. Γιατί χαλαρώνουν οι ιστοί και οι χόνδροι αλλάζουν ποιοτικά που uh -huh. έχουν ρόλο στήριξη στη μύτη. Δεν είναι μόνο το δέρμα ότι χαλαρώνει. Και οι χόνδροι και οι μύε που γύρω-γύρω. Άρα, στους άρα θα μπορούσε να, να, γίνει, όπως το είπατε, και προληπτικά σαν facelift, δηλαδή ένας, μια ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να μην έχει μια άσχημη μύτη, uh -huh. μπορεί απλώς να έρθει να του τη φρεσκάρετε προκειμένου να μην επέλθει η γύρανση που που λέτε. Εάν τα χαρακτηριστικά του και συνήθω αυτό γίνεται σε μήτες που είναι πιο μακριέ και έχουν μία τάση Άμπρα, να πέφτουν προ το στόμα, συνήθω αυτό συμβαίνει. Ναι. Σε, σε πρόσωπα που ούτω ή άλλω έχουν μία μικρή σε μέγεθο μύτη με καλή στήριξη που δεν έχει τάση πτώση, Σπανίως θα χρειαστεί αυτό. Είναι πάντα επιτυχημένε οι ειρηνοπλαστικέ. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχία. Η υνοπλαστική ε, πετυχαίνει πάντα όταν ο, το χειρουργείο έχει ε, το σχεδιασμό mm -hmm. που απαιτείται, ένα περιστατικό. Πετυχαίνει πάντα όταν έχει εξηγήσει ποιε θα είναι οι ρεαλιστικέ προσδοκίε των ασθενή γιατί είναι αυτό που είπαμε και πριν, ανάλογα με το περιστατικό, με του ιστού, με τι ανάγκε, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να πει stop και είναι σωστό και πρέπει να το ξέρει αυτό ο ασθενή. Mm -hmm. ¿Qué? Ε, να ακολουθήσει μετά ο ασθενή τι οδηγίε που θα του πει. Όταν όλα αυτά έχουν καλυφθεί, Έχετε τότε υπάρχει πάντα επιτυχία. Κυρία Μάτζαρη, σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Εμεί θα επανέλθουμε σύντομα με ένα νέο Doctor Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σα απασχολούν όλου. Μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε στο Spotify και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μα επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Doctor Anytime είστε σε καλά χέρια.